Θα συνεχίσω όπως έχω προλογίσει, κυρίες και κύριοι, την αυτοδιοικητική συζήτησή μου. Μαζί μας είναι ο Κώστας Βόλης, ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη. Καλησπέρα κύριε Βόλη, ευχαριστώ πολύ που Καλησπέρα, είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη νέα βόμβα στον Δήμο Πατρινών, καθώς επιστρέφουν στο Δήμο με προσωρινή διαταγή 436 εργαζόμενοι ακόμη κοινοφιλών προγραμμάτων. Ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος Λαϊκής Εισπύρωσης, που ήταν πριν από εσάς εδώ, μου είπε ότι θα ζητήσει χρήματα από την κυβέρνηση, θα κόψει από κάποιον άλλο κωδικό για να πληρώσει τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Εσείς, γιατί κατηγορείτε τη Δημοτική Αρχή για διγλωσία? Πρώτα απ' όλα να θυμίσω, κύριε Κογκόλη, ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έλεγε άλλα σε συναφείς υποθέσεις πριν κάποια χρόνια. Ακόμα και το 21 οι εργαζόμενοι στο βροχοκομείο πάλι λέγαν άλλα. Για αυτούς είπαν διαφορετικά. Τι λέω εγώ λοιπόν? Και τι είπα? Είπα ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. Είναι το αυτονόητο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Αν ο νόμος το επιτρέπει να ασκήσει ένδικο μέσο, καλώς το ασχεί. Αν ο νόμος βάσει νομοθεσίας του δίνει το δικαίωμα προσωρινά να παραμείνει στη θέση εργασίας, καλώς θα το κάνει. Και εγώ, αν ήμουν εργαζόμενος των 570 ευρώ, θα ασκούσα ένδικα μέσα και θα το έκανα. Τώρα, η Δημοτική Αρχή, που θα βρει χρήματα? Να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν στο Δήμο Πατρέων από παλιά οικονομικά έτη. Ας εισπράξει αυτά τα χρήματα και θα βρει να τους πληρώσει ο κατά τα άλλα δημοφιλής σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δήμαρχος. Πρώτου περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, θα ήθελα να πάω στις ψηφοφορίες για τις κοινότητες. Η Δημοτική Αρχή σας κατηγορεί ότι έχετε συστήσει ένα μαύρο μέτωπο, το οποίο το υλοποιείτε ακόμη και τώρα στις κοινότητες με βάση πανελλαδική κατεύθυνση που υπάρχει για μείωση των ποσοστών και του Κομμουνιστικού Κόμματος και των δημάρχων όπου έχει, εν πάση περιπτώσει, σε όποιες πόλεις. Το αρνείστε αυτό? Και φυσικά το αρνούμε. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι το 2019 η δική μας παράταξη στις εκλογές, όταν ήταν πρώτος ο κ. Πυριατίδης και δεύτερος ο κ. Αλεξόπουλος, η δική μας παράταξη δεν πήρε επίσημα θέση υπέρ κανενός. Είπαμε καταβούληση. Το ίδιο λοιπόν πράξαμε και τώρα, μάλιστα στα τοπικά. Δεν ήταν παρόντες όλοι οι σύμβουλοι της δικιάς μου παράταξης. Κάποιοι απουσίαζαν. Αν υπήρχε μαύρο μέτωπο, θα είχαμε δώσει γραμμή πειθαρχίας, όπως κάνει. Όπως το κεντρικό διαμέρισμα, λέτε, που έγινε κλήρωση μετά και σε. Ναι, και στο νότιο πάλι. Στο νότιο. Μια σύμβουλος δική μας δεν παρέστη. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή άλλοι δίνουν εντολές και πειθαρχούν, εμείς δεν έχουμε τέτοιες εντολές στην παράταξή μας. Ο καθένας ψηφίζει κατά βούληση. Άλλωστε, στα τοπικά συμβούλια υπάρχουν και διαπροσωπικές σχέσεις, κύριε Κογκόλη. Και υπάρχουν και επαφές και γνωριμίες και ανθρώπινες επαφές που δίνουν κατεύθυνση σε ό,τι θα ψηφίσει ο καθένας. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Πολλές βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είτε με κανονικά στοιχεία είτε με στοιχεία τα οποία δεν είναι ολοκληρωμένα. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Άλλες στο παρασκήνιο, άλλοι λένε πως έχουν δημοσκοπικές μετρήσεις και δεν τις έχουμε δει ποτέ. Για την ακρίβεια, μέχρι στιγμής, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, βέβαια μεσολαβούν και οι εθνικές, δεν έχω δει πρόθεση ψήφου. Άλλο ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι ναι, μεν ο κύριος Πελατίδης είναι δυναμικός αυτή τη στιγμή, καταγράφει μία μικρή φθορά, όχι όσο θα περίμεναν κάποιοι κυβερνώντας δύο τετραετίες στον Δήμο, όμως αρκετά πρόσωπα έχουν μία υψηλή αναγνωρισιμότητα, κάτι όμως το οποίο δεν είναι αντίστοιχο με τις θετικές γνώμες και άρα ίσως ψήφο και άρα πρόθεση ψήφου. Εσείς μετριέστε σε δημοσκοπήσεις, έχετε αναγνωρισιμότητα, βέβαια τώρα φτιάχνετε και το επικοινωνιακό σας προφίλ. Σε μια πρόσφατη ανάλυση που έκανα είπα ότι εάν κάποιος φαίνεται πως έχει αποδοχή στην βάση του κόμματός του, στην κοινωνία και σιγά σιγά φτιάξει το προφίλ του, τον μάθει ο κόσμος, μεταλαμπαδεύσει στα επόμενα στελέχη τις προτάσεις του και μάθει η κοινωνία τι πρεσβεύει, ίσως πάει καλά από κάποιον που ναι μεν έχει δημοτικότητα αλλά δεν έχει θετικές ψήφους. Τι λέτε γι' αυτό? Ποια είναι η άποψή σας για όσα διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα? Να πούμε λοιπόν για την τελευταία δημοσκόπηση. Ναι, αν και δεν έχω την γνώμη πως είναι άσχημα τα στοιχεία για εσάς, αντιθέτως μάλιστα. Εγώ θα πω για μερικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, μια δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για μας και μας βοηθάει. Αλλά τώρα να το αναλύσουμε λιγάκι. Το πρώτο στοιχείο είναι η αναγνωρισιμότητα. Να πούμε ότι όποιος είναι αναγνωρίσιμος δεν είναι κατά ανάγκη και αποδεκτός. Υπάρχουν άτομα που είναι 100% αναγνωρίσιμα στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού
Άρα δεν είναι αποδεκτή για δήμαρχη. Άρα λοιπόν, ο οποίος δεν είναι πολύ αναγνωρίσιμος, αλλά τον αποδέχονται και έχει λίγες αρνητικές προθέσεις από τους πολίτες απέναντί του, τι σημαίνει ότι αν το παλέψει, να το πούμε έτσι εντός εγωγικών, μέχρι τις εκλογές και γίνει αναγνωρίσιμος και τον αποδέχεται η κοινωνία, έχει μεγάλη τύχη να είναι στο δεύτερο γύρο. Από εκεί πέρα, αυτό κάνουμε και εμείς και θεωρώ ότι η δικιά μας παράταξη συσπηρώνει το δικό μας πολιτικό χώρο. Αν και όπως έχω πει πολλάκις, η κομματικοποίηση δεν είναι κατά ανάγκη σύμφωνη πάντα και χρήσιμη στην δημοτική τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θεωρώ ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση τα κόμματα κάνουν λίγο στην άκρη. Πιο πολύ μπαίνει στη μέση οπωσδήποτε η πολιτική σκέψη, αλλά πάνω απ' όλα η διάθεση συνέργειας με την κοινή λογική. Τώρα, το αν, γιατί ακούστηκε και το άλλο τελευταία, ότι αν θα δώσει χρήσμα Νέα Δημοκρατία ή όχι. Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε δηλώσει, εγώ το έχω δηλώσει από τότε που ξεκίνησα, ότι το χρήσμα θα το δώσει η τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λίγες μέρες μετά από την Πάτρα, σε ερώτηση δημοσιογράφων, είπε ακριβώς το ίδιο, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Άρα συμφωνούμε απόλυτα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω προς τι το θέμα που κάποιοι δημιουργούν. Οι πατενοί θα μας δώσουν το OK για να είμαστε εμείς η επόμενη δημοτική αρχή. Εδώ υπάρχουν κάποια σενάρια. Δεν σας κρύβω πως σε πρόσφατο ρεπορτάζ μου μίλησα με την Πειραιώς, μιλώ με το Μαξίμου, όπως αντιστοίχως και σε άλλα κόμματα. Αυτή τη στιγμή προέχουν οι εθνικές εκλογές. Η αλήθεια είναι, όπως και σε όλα τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπεύσει να δώσει ωστόσο κάποιες στηρίξεις σε δήμους όπως και στον Δήμο της Πάτρας. Δεν θα δοθούν χρήματα με την παλαιοκομματική μέθοδο στους μικρότερους δήμους, μεταξύ αυτών είναι και η Πάτρα, δεν είναι και μικρός δήμος εδώ που τα λέμε, αλλά στηρίξεις άμεσα ή έμεσα θα υπάρξουν. Εσείς φιλοδοξείτε να στηριχθείτε και από τη Νέα Δημοκρατία, όπως έγινε με την παράταξή σας το 2019. Ωστόσο, παίζουν και άλλα ονόματα, θα λέγαμε, κάποιοι προωθούν και άλλα ονόματα, είτε εν ενεργεία βουλευτή, είτε βουλευτή ο οποίος δεν θα καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο. Πώς σχολιάζετε τα νέα αυτά? Να πάρουμε πρώτα απ' όλα την περίπτωση του βουλευτή που δεν θα καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο. Ένας βουλευτής, αν και επίσημα, αλλά και ανεπίσημα, δεν ακούγεται κάτι τέτοιο από τους βουλευτές. Μάλιστα, ένας βουλευτής, ο οποίος είχε το θάρρος και την ετοιμότητα να το πει και δημόσια, δήλωσε ότι δεν κατεβαίνει αν χάσει. Λέτε για τον κύριο Φωτήλα, το είπε και στην πρόσφατη αντιπίτα της Νέας Δημοκρατίας. Εντύμως και πραγματικά μπράβο του και ξεκαθάρισε τη θέση του. Μας είπε ξεκάθαρα ότι αν χάσει δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Άρα προς τι να κάνουμε την κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους άλλους βουλευτές, μήπως κάποιος άλλος θέλει να, να ενσάρτητε τη θέση. Ένας βουλευτής, κύριε Κογκόλη, όταν θα κατέβει για υποψήφιος δήμαρχος, θα πάρει ένα μέρος από τη Νέα Δημοκρατία σε ψήφους, αλλά δεν θα πάρει καμία ψήφο από τις άλλες παρατάξεις. Απέναντίας, τουλάχιστον εγώ, στο ψηφοδέλτιο το δικό μου, ήδη έχω ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες παρατάξεις και θεωρώ ότι θα είμαι και πολύ συλλεκτικός στην ψηφοφορία. Ναι, εδώ τίθενται και δύο ακόμη παράμετροι. Ένας βουλευτής που δεν έχει καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο, πώς θα πείσει ότι δεν έχει ιτηθεί ή δεν έχει αποδοκιμαστεί από τους πολίτες για να επιδοκιμαστεί στις δημοτικές εκλογές. Δεύτερη παράμετρος είναι ότι κανένας βουλευτής δεν έχει πει ότι ενδιαφέρεται για το Δήμο. Όσοι ενέπλεκαν τον κύριο Φωτήλα, διαψεύθηκαν από τον ίδιο. Και τρίτον, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τοπικά και πανελλαδικά κοιτάζει τη δική σας δημοσιότητα. Να σας πω κάτι. Και τέταρτη παράμετρος, όταν ο δεύτερος γύρος των εκλογών, μάλλον οι δεύτερες εκλογές, αν ολοκληρωθούν αρχές Ιουλίου, θα πρέπει να παραδώσει ο υποψήφιος δήμαρχος το ψηφοδέλτιό του τέλος Αυγούστου. Πού θα προλάβει? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πού προλάβει? Σωστό και εύλογο. Και να χτίσει ψηφοδέλτιο και να επικοινωνήσει με τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε κάνει μια μεγάλη συσπήρωση. Ή θα πάμε σε γκλάμουρ υποψηφιότητες? Έχουμε κάνει μεγάλη συσπήρωση στελεχών. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος βουλευτής αποτύχει στις βουλευτικές εκλογές και θέλει να κατέβει για δήμαρχος, όχι στην Πάτρα, γενικά το λέω αυτό, το θεωρώ πολιτική αυτοκτονία και του ίδιου και της παράταξης. Στο ενδεχόμενο τώρα να είναι κάποιος άλλος από το χώρο της Δημοκρατίας, κάποιος ξαφνικά να πει: θέλω να είμαι εγώ υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ θα τον προκαλέσω, όποιος και να είναι αυτός. Αν πραγματικά αξίζει κάτι καλύτερο από εμένα και από τη δικιά μας ομάδα, αν μπορεί πραγματικά να συσπηρώσει τον κόσμο που συσπήρωσα εγώ πριν 2 μήνες στον Αστέρα, που αν θυμάστε. Ήταν πάνω από 1.000 άτομα και ήταν όλη η παράταξη εκεί και όλοι υποστήριξε εμένα. Αν κάποιος το καταφέρει αυτό, μπράβο του και εγώ θα κάνω πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΧΑΗ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.